Αρκετά πιθανό είναι το ενδεχόμενο παραχώρηση του Φεντερίκο Μακέντα από τον Παναθηναϊκό την προσεχή μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Ο Ιταλό επιθετικό επέκτηνε πρόσφατα το συμβόλαιό του με του Πράσινου, αλλά μόνο σίγουρο δεν είναι ότι θα παραμείνει στο σύλλογο μετά το τέλο τη χειμερινή μεταγραφική περίοδου. Το γεγονό ότι υπάρχει στο έμψυχο δυναμικό καλύτω σε συνδυασμό με την τακτική προσέγγιση του Λάσλο Μπόλωνη, που περιέχει έναν επιθετικό κορυφή, προσφέρει τη δυνατότητα στον Παναθηνιακό να έχει ανοιχτά αυτιά και μάτια στι διεθνεί αγορέ και να διαπραγματευτεί ενδεχόμενο πώληση του Μακέντα σε κλαμπ του εξωτερικού. Επιπλέον, ορισμένα μυθαρχικά παραπτώματα, στα οποία έχει υποπέσει ο Μακέντα στο διάστημα τη παρουσίας του Ρουμάνου προπονητή στον πάγκο τη ομάδα, δεν έχουν περάσει απαρατήρητα στην τεχνική ηγεσία αλλά και τη διοίκηση του συλλόγου, ενώ υπάρχει και η αίσθηση ότι αγωνίζεται περισσότερο για τα στατιστικά του παρά για το σύνολο. Αναφορικά τώρα με τι απαιτήσει του τριφυλιού, αυτέ κυμαίνονται στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ωστόσο οι πράσινοι είναι σίγουρο ότι και με λιγότερα χρήματα θα τον έδιναν. Για παράδειγμα, αν μια ομάδα προσφέρει λίγο πάνω από το 1 εκατομμύριο ευρώ, τότε Ούτε το τρεφίλι μπορεί να υπολογίζει και το κέρδο που γλιτώνει από το συμβόλαιο του Ιταλού επιθετικού, το οποίο φτάνει τι 500.000 ευρώ. Ωστόσο, μπορεί από το τριφύλι να φέρονται έτοιμοι για αυτή την πώληση, ο παίκτη όμω κάνει άλλε σκέψει. Ο Ιταλό περνάει πολύ καλά στην Ελλάδα, έχει ένα καλό συμβόλαιο και για να φύγει θα πρέπει να βρει ένα ανάλογο συμβόλαιο και να πάει σε ομάδα που θα καλύπτει τα το θέλω του και σε χώρα που θα θέλει να ζήσει. Από εκεί και πέρα το τρεφίλι είναι ένα βήμα από την ολοκλήρωση της πρώτης χειμερινής μεταγραφής του, καθώς βρίσκεται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων με την Αντβέρπα για το δανεισμό του Διεθνούς Καμερουνέζου Εκστρέμμα Ελανκ Μέλζε έως το τέλος της χρονιάς με οψιών αγορά το καλοκαίρι. Στον Παναθηναϊκό θέλουν να κλείσουν το ζήτημα μέσα στα επόμενα 24 ώρα, ούτω ώστε ο Ζέ να έρθει στην Αθήνα την Τρίτη ή την Τετάρτη για να ξεκινήσει προπονήσεις όταν θα επιστρέψει και η υπόλοιπη ομάδα από την άδεια των Χριστουγέννων. Τέλο, οι εργασίε στο χλιοτάπιτα του γηπέδου τη λεωφόρου Αλεξάνδρα συνεχίζονται κανονικά. Τα ειδικά φώτα μεγάλη ισχύω που βοηθούν στη γρηγορότερη φωτοσύνθεση ήρθαν από την Ολλανδία και τοποθετήθηκαν ήδη. Αξίζει, μάλιστα, να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά φώτα τέτοια ισχύω χρησιμοποιούνται σε ελληνικό γήπεδο. Επιπλέον, το προβληματικό κομμάτι χλωτάπτα ξυλώθηκε και αντικαθίσταται από νέο ειδική ποιότητα που ήρθε από την Ιταλία.